Αν επιτεθώ, δεν θα προλάβετε να ανοιγοκλείσετε Βλέφαρο, λέει ο Πούτιν. Μεταδίδει απευθείας από το ηλεκτρισμένο Κίεβο ο Σπύρος Λάμπρου. Τι αποκαλύπτει στο Σταρ η γιαγιά του μικρού Ανδρέα. Πώς κατάλαβε η αδερφή του Ιωάννα ότι ο αδερφός της λείπει από το κολαστήριο της Κυψέλης. Πέφτουν οι σκληροί δείκτες της πανδημίας. Χαλαρώνουν τα μέτρα. Στα βασικά ρεπορτάζ της ημέρας, η Κατερίνα Τσαμούρη, ο Κωνσταντίνος Γεώργιζας και η Δέσποινα Μανδελενάκη. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τη Μάρα Ζαχαρέα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί οι Ουκρανοί συμμετέχουν σε εκδηλώσεις γιορτάζοντας την Εθνική ημέρα ενότητας απέναντι στο φόβο μιας ρωσικής εισβολής. Οι πολίτες κρατούν τη σημαία της χώρας τους και ψάλουν τον εθνικό ύμνο. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία προσεύχονται, ενώ οι νέοι δηλώνουν πρόθυμοι να πολεμήσουν. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στο Κίεβο, τον Σπύρο Λάμπρου, τους ανταποκριτές μας σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες, Δημήτρη Σουλτογιάννη και Μαρία Ψαρά. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Γιώργος Ευγενίδης, ο οποίος θα μας πει για την αντίδραση της ελληνικής πλευράς. Προηγουμένως όμως να δούμε το ρεπορτάζ με όλες τις εξέλιξεις. Έχουν τα σήματα της Ουκρανίας. I am not afraid. I am preparing. I am going to buy some hand weapons and train to resist Putin and go away from Ukraine and go away from my home. Έχουν θυμό, αλλά όχι φόβο. Θέλουν να απελευθερωθούν και να πάψουν πια να ζουν τρομοκρατημένοι. Είναι πανέτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Ουκρανοί πολίτες, οι οποίοι πολέμησαν για την πατρίδα τους το 2014, δηλώνουν έτοιμοι να πιάσουν ξανά τα όπλα στα χέρια. I have a gun in home and I ready to fight in military. It's a regular day because we are all soldiers, volunteers, or the people who help army. Η 16η Φεβρουαρίου κηρύχθηκε ως Εθνική ημέρα ενότητας. Οι κάτοικοι στο Κίεβο συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή, κρατώντας σημαίες και ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο για να στείλουν μήνυμα ενότητας ενάντια στη ρωσική απειλή. Щоб з нами не було, ми своїх переконаннях єдині. Πίσω μου βλέπετε την εθνική χοροδία της Ουκρανίας. Θα ψάλουν σε λίγο μέσα στη Βουλή τον εθνικό ύμνο. Δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο βρίσκονται στο Κίεβο. Επιλεκτές στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα. Είναι σε ύψιστη επιφυλακή. Φορούν αλεξίσφαιρα γυλαίκα ακόμα και μέσα στην πόλη. Είναι έτοιμοι για όλα. Δεκάδες αστυνομικοί περικύκλωσαν και σήμερα τη Βουλή. Λόγω της ημέρας, όπως βλέπετε, στο πέτο τους έχουν τα σήματα της Ουκρανίας. Μία κορδέλα ακριβώς πάνω από το σήμα που φορούν. I'm 24 years old. I will try to save my country and fight for my country.